Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον 63χρονο κτηνοτρόφο από τα Χανιά που τραυματίστηκε θανάσιμα από κυνηγετική καραμπίνα όταν ζήτησε από τον φίλο του να πυροβολήσει μια κατσίκα από το κοπάδι του και τελικά βρέθηκε ο ίδιος χτυπημένος. Ο 60χρονος φίλος του, συνταξιούχος του Δημοσίου, ομολόγησε στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ότι πυροβόλησε κατά λάθος το θύμα. Ποιον ειδοποίησε δηλαδή αρχικά? Εμένα. Εσάς ο ίδιος πήρε τηλέφωνο? Ο Σταύρος που είναι μαζί ο φίλος του. Φίλο μας, κοινός φίλος. Συγκλονισμένος από την τραγική κατάληξη που είχε η ενέργειά του να βοηθήσει τον κτηνοτρόφο φίλο του, ο 60χρονος οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος του απήγγειλε την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και τον παρέπεμψε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Το θύμα είχε αναπηρία στο χέρι και ζήτησε από τον 60χρονο να πάει μαζί του στο ποιμνιοστάσιο του, που βρίσκεται σε δύσβατη τοποθεσία μεταξύ Βάμου και Γαβαλοχωρίου, για να τον βοηθήσει. Είχαν έρθει εδώ με σκοπό να σκοτώσουν μια κατσίκα, να τον βοηθήσει ο Σταύρος δηλαδή να την εκδάρει, γιατί αυτός ήταν με το ένα χέρι και δεν μπορούσε να κάνει τέτοια δουλειά. Την περασμένη εβδομάδα του είχα σκοτώσει εγώ μια άλλη. Τώρα, για κακή του τύχη, τι έγινε δεν ξέρω. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 60χρονος, πρώτος πυροβόλησε ο άτυχος κτηνοτρόφος, όμως δεν πέτυχε το ζώο και τότε του ζήτησε να πυροβολήσει εκείνος. Λίγο μετά ο 63χρονος έπεσε αιμόφυρτος και χρειάστηκε να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ήταν όμως ήδη αργά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων εξέταζαν από την πρώτη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα. Από την νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε στη σωρό του άτυχου κτηνοτρόφου ο ιατροδικαστής Αντώνης Παπαδομανολάκης, προέκυψε ότι το θύμα είχε βληθεί από μακρινή απόσταση στην κοιλιά και στο μυρό.